Μιλάμε για δώρο ζωής, μιλάμε για ψυχική δύναμη που έχει κάποιος ο οποίος προχωρά σε αυτή την κίνηση για το δικό του τον άνθρωπο. Αυτός ο θαυμασμός ωστόσο, πώς στη συνέχεια μπορεί να μετατραπεί σε φόβο, σε ταμπού ή οτιδήποτε άλλο? Υπάρχει κάποια ερμηνεία? Την κυρία Γεωργιανάκη, την γιατρό καλημερίζω από τον αιματοκρίτη, γιατί παράλληλα με τις αιμοδοσίες, σαφέστατα σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια που καταβάλει, είναι και η δωρεά οργάνων σώματος. Καλημέρα γιατρέ, πώς είστε? Καλή σας μέρα κυρία Δουλγεράκη και ευχαριστούμε για άλλη μια φορά για την φιλοξενία. Τα ερωτήματά μου τα έθεσα. Νομίζω, ξέρετε, με συγκίνηση ακούω τον πρόλογό σας. Τα έχετε κλείσει όλα, πραγματικά. Από τη δική μας πλευρά, για άλλη μια φορά δυστυχώς, έχουμε να πούμε και φέτος, με αφορμή την Πανελλήνια ημέρα δωρεάς οργάνων, που γιορτάζεται κάθε χρόνο την 1η Νοέμβρη, είναι των Αγίων Αναργύρων, θεωρούνται οι προστάτες της μεταμόρφωσης. Για άλλη μια φορά λοιπόν και για άλλη μια χρονιά έχουμε να δούμε άσχημα αποτελέσματα. Παραμένουμε, όπως πολύ εύστοχα είπατε, στις τελευταίες θέσεις της Ευρώπης. Δυστυχώς, όπως αυτό βέβαια συνέβη και σε διεθνές επίπεδο, η πανδημία COVID ισοπαίδωσε σχεδόν τα μεταμοσχευτικά προγράμματα. Ευτυχώς περίπου στο δεύτερο κύμα κάπως ανέκαμψε, αλλά μετά είχαμε πάλι μείωση. Σκαμπανεβάσματα λοιπόν και δραματικές μειώσεις σε όλο τον κόσμο και στη χώρα. Όμως και πριν από αυτό, δύσκολα τα πράγματα και πολύ χαμηλά τα νούμερα. Γιατί, κυρία Γεωργιανάκη, το ρώτησα και πριν από λίγο στο δικό μου το σχόλιο, μα το θαυμάζω αυτό. Μιλάω για στάση ζωής, για τεράστια αποθέματα ψυχικής δύναμης, για προσφορά, για δώρο. Όταν κοιτάζω ή όταν βλέπω ή όταν μαθαίνω ότι ο διπλανός μου έχει προχωρήσει σε μια τέτοια κίνηση, όταν ξέρω ότι περισσότεροι από 1.300 συνάνθρωποι μας περιμένουν μόσχευμα, ότι ο χρόνος αναμονής για ένα νευροπαθή αγγίζει τα 8,8 χρόνια, και ρωτάω γιατί στη συνέχεια φοβάμαι, από την εμπειρία σας τι αντιλαμβάνεστε? Να πούμε βέβαια πρώτα απ' όλα ότι όλα αυτά τα ποσοστά, όπως έχουν πια παραδεχτεί, γιατί εμείς ως κοινωνικός φορέας, ως σύλλογος εθελοντών, το είχαμε διακρίνει εδώ και πολλά χρόνια, πια και από επίσημα χείλη, αυτό που παραδέχονται όλοι είναι ότι δεν είναι μόνο η άρνηση των συγγενών, που φυσικά στη χώρα μας παραμένει σχετικά υψηλή, και ναι, υπάρχει η έλλειψη ενημέρωσης φυσικά, όμως υπάρχουν και τεράστια θέματα σε όλη αυτή την αλυσίδα, από την εντατική, που εκεί πρακτικά γίνεται η δωρεά οργάνων, μέχρι τη μεταμόσχευση. Θα σας πω ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα. Είχαμε 10 χρόνια στη χώρα να κάνουμε μεταμόσχευση πνευμόνων. Τώρα, φέτος, έγινε πάλι η πρώτη μεταμόσχευση πνευμόνων μετά από όλη αυτή τη δεκαετία. Θέλω να πω ότι υπάρχουν σοβαρά ελλείμματα στις δομές, σοβαρά θέματα στην επάνδρωση των μονάδων εντατικής όσον αφορά το συντονισμό της όλης διαδικασίας. Ξέρετε, αυτό όλο τώρα επιφορτίζεται στους ανθρώπους που ήδη εργάζονται στις εντατικές, εντατικολόγους, νοσηλεύτρες κτλ, που παίρνουν σχεδόν εθελοντικά πάνω τους όλο αυτό. Στην Κρήτη έχουμε αυτά τα θαυμάσια αποτελέσματα διαχρονικά, επειδή ακριβώς οι άνθρωποι, ειδικά στο νομό Ηρακλείου αλλά και σε όλους τους νομούς, θέλουν να προσφέρουν. Είναι οι εντατικές που είναι πραγματικά διαμάντια σε επίπεδο χώρας, όπως και στη Θεσσαλονίκη, ενώ σε προσφορά μοσχευμάτων. Βλέπει κανείς ότι στην Ελλάδα μεγάλες εντατικές δεν μπορούν, δεν προλαβαίνουν, δεν θέλουν. Αυτά είναι ερωτήματα που τα θέτουμε πάντα, κάθε χρονιά. Το αποτέλεσμα όμως το βλέπουμε. Επομένως χρειάζεται πολύ μεγάλη εκπαίδευση προσωπικού, επάνδρωση, στελέχωση, για να φτάσουμε και εμείς να έχουμε επίπεδα όπως βλέπουμε στην Ισπανία, που παραμένει πρωταθλήτρια στον κόσμο, και άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Φυσικά, δεύτερο, έρχεται το κομμάτι της καμπάνιας και της ευαισθητοποίησης και, αν θέλετε, μιας εθνικής στρατηγικής γύρω από το θέμα. Εμείς στην Ελλάδα κάναμε αποσπασματικές αλλαγές στους νόμους, οι οποίες δεν φέρανε το κατάλληλο αποτέλεσμα. Τα προηγούμενα χρόνια ήμασταν υποχρεωτικά όλοι δωρητές οργάνων. Τώρα πάλι άλλαξε το πράγμα και πρέπει να το δηλώσουμε. Γινόταν πάντα
πράγματα προς μια κατεύθυνση χωρίς μια συνολική στρατηγική. Θέλω να είμαι αισιόδοξη, γίνονται τώρα κάποιες προσπάθειες και εύχομαι πραγματικά αυτή η χρονιά να είναι η τελευταία που ανακοινώνουμε αυτά τα χαμηλά νούμερα. Τι είναι αυτό το οποίο ή για το οποίο ελπίζετε? Γίνεται μια, έχει κατατεθεί ήδη ένα εθνικό σχέδιο από διακεκριμένους επιστήμονες, είναι μια πρωτοβουλία του ΟΝΑΣΥΟΥ, στείνεται ουσιαστικά μια εθνική στρατηγική, είναι στα σκαριά. Χτες μάλιστα έτσι με πολύ χαρά είδα ότι και η πρόεδρος της Δημοκρατίας επισκέφτηκε το πρώτο σχολείο, που δημοτικό μάλιστα, που μπαίνει μέσα η εκπαίδευση, ένα πολύ ενδιαφέρον πρόγραμμα, οι οργανούλιδες που μπαίνει μέσα στα σχολεία και μάλιστα και το μήνυμα της σημερινής μέρας, ότι η δωρεά όργανα είναι θέμα παιδείας. Γίνονται κάποιες κινήσεις, σίγουρα τα χρόνια που θα χρειαστούμε θα είναι πολλά, αλλά νομίζω ότι πάμε προς τη σωστή κατεύθυνση και ξέρετε, δεν θα είναι δύσκολο, από την εμπειρία μου στην αιμοδοσία και από την εμπειρία μας στην Κρήτη, δεν θα είναι δύσκολο όλη η Ελλάδα να γίνει Κρήτη και στα θέματα της αιμοδοσίας και των μεταμοσχεύσεων. Ούτως ή άλλως το έχουν αποδείξει οι κριτικοί, κυρία Γεωργιάνα, και το είπατε και πριν από λίγο, εντατικές μονάδες διαμάντια στην Κρήτη, όπως επίσης και στη Θεσσαλονίκη, και μακάρι να ακολουθήσουν το παράδειγμα και τα υπόλοιπα νοσοκομεία στις λοιπές περιφερειακές ενότητες της χώρας, έτσι ώστε να προχωρήσουμε και να πάμε μπροστά με βάση αυτόν τον εθνικό σχεδιασμό, στρατηγικό σχεδιασμό, ο οποίος απαιτείται για να σώνονται ανθρώπινες ζωές, τίποτα άλλο. Έτσι ακριβώς, και να τονίσω με αφορμή τη συζήτησή μας το μεγάλο ρόλο που μπορούν να παίξουν οι σύλλογοι και οι δομές. Όπως και ο δικός μας, ο Παγκρήτιος Σύνδεσμος είναι ο πιο παλιός σύλλογος στη χώρα. Θεωρώ ότι έχει συμβάλει με όλη αυτή την καμπάνια που κάνει σε αυτά τα νούμερα, και πραγματικά, όπως στην αιμοδοσία τη στηρίζουν οι δήμοι, οι πολιτιστικοί σύλλογοι, τα σχολεία, διάφοροι φορείς, όπως και στην αιμοδοσία είμαστε όλοι μαζί, έτσι πρέπει να σπάσουμε το ταμπού και στη δωρεά οργάνων, και πραγματικά καλό όποιον φορέα θέλει, ανεξάρτητα από το αν διοργανώνουμε αιμοδοσίες, να μας καλέσει. Ο σύλλογος έχει εξειδικευμένους επιστήμονες ή άλλους επιστήμονες που ασχολούνται με τη δωρεά, και να μιλήσουμε για το θέμα. Το κεντρικό κομμάτι όλης αυτής της προσπάθειας όσον αφορά την κοινωνία είναι να μιλήσουμε. Να μιλήσουμε στην οικογένεια, να πει το κάθε μέλος τι επιθυμεί. Μπορεί κάποιος να μην θέλει και αυτό είναι σεβαστό. Όμως οι περισσότερες οικογένειες που αρνούνται, για να απαντήσουμε και στην αρχική ερώτηση, το κάνουν επειδή δεν ξέρουν τι ήθελε ο αγαπημένος τους στη ζωή όταν ζούσε. Όταν λοιπόν κάποιος έχει δηλώσει στην οικογένειά του, ξέρετε, δεν χρειάζεται να κάνετε καν κάρτα. Η κάρτα δωρητή είναι κάτι τελείως συμβολικό, γίνεται ηλεκτρονικά, γίνεται πολύ εύκολα. Η ουσία είναι όμως να πούμε στην οικογένεια, στο σύζυγο ή τη σύζυγο αν είμαστε παντρεμένοι, στους γονείς μας ή στα αδέρφια μας, ότι ξέρετε, αν ποτέ βρεθώ με εγκεφαλικό θάνατο σε μια μονάδα εντατικής θεραπείας, δική μου επιθυμία είναι να δοθούν τα όργανά μου. Ούτως ή άλλως, άσχημα ακούγεται, το ξέρω, δύσκολο φαίνεται, ούτως ή άλλως όμως εκεί ο εγκεφαλικός θάνατος είναι θάνατος, δεν μπορεί κανείς να επιστρέψει από και αυτό. Και χαμένα είναι, πάνε λοιπόν, όταν μπορούν να σώσουν ζωές. Νομίζω με δύο κουβέντες το λέτε έτσι όπως πρέπει, γιατρέ, να το πείτε. Σας ευχαριστώ πολύ. Εμείς σας ευχαριστούμε, να είστε πάντα καλά και εσείς πραγματικά είστε δίπλα σε όλη αυτή τη τεράστια προσπάθεια που γίνεται, και με χαρά βλέπω έχουμε λάβει συγκινητική πολλές ερωτήσεις, και να πω μόνο ότι πια μπορεί κανείς να μπει στο www.omgr, είναι ο Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων του Υπουργείου Υγείας, και να κάνει την αίτησή του για να του έρθει αυτή η συμβολική κάρτα δωρητή οργάνων.